Σήμερα βρίσκομαι εδώ, καθώς τυχαίνει να είμαι τομεάρχης παιδείας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, για να συζητήσουμε με την τοπική κοινωνία, κυρίως τους εκπαιδευτικούς, τα ζητήματα που έχουν ανακύψει από τις μεγάλες αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης. Αλλαγές που έχουν να κάνουν τόσο με τη συρρήκνωση του δημόσιου σχολείου, με την αλλαγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με την αλλαγή του χαρακτήρα της τεχνολογικής εκπαίδευσης, με την αυστηροποίηση των εξετάσεων και συνεπακόλουθα τη μεγάλη σχολική διαρροή που θα έχουμε, την στροφή σε μια φτωχή, θα έλεγα, και χαμηλού περιεχομένου τεχνολογική εκπαίδευση και βεβαίως τις επιπτώσεις στους καθηγητές και στους δασκάλους, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στη διαθεσιμότητα και συνεπακόλουθα στην ανεργία και στις απολύσεις. Αυτό είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση. Θα έλεγα ότι το κίνημα των εκπαιδευτικών, μαζί με τους γονείς, μαζί με τους μαθητές, έχει αρχίσει να οργανώνεται. Εκτιμούμε ότι θα ανακοπεί η πρόθεση αυτής της κυβέρνησης, η οποία στοχεύει στην υποβάθμιση του σχολείου και στη στροφή του μεγαλύτερου μέρους των μαθητών στην τεχνολογική εκπαίδευση, ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της αγοράς, έτσι όπως διαμορφώνεται, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς ασφάλιση και με υψηλά ποσοστά ανεργίας.